Το επόμενο μας μάθημα θα είναι μετρητές και θριστές. Πριν φτάσουμε όμως αυτό, να θυμηθούμε πού είχαμε σταματήσει στο σχολείο. Είχαμε σταματήσει στη δομή επανάληψης και στην εντολή όσο. Ας προσπαθήσουμε να φτιάξουμε έναν αλγόριθμο χρησιμοποιώντας την εντολή όσο. Ας προσπαθήσουμε να φτιάξουμε έναν αλγόριθμο που θα διαβάζει τους βαθμούς 10 μαθητών. Ξεκινώντας με το σκελετό του αλγορίθμου, αλγόριθμος και τέλος. Στη συνέχεια, για να φτιάξουμε την επανάληψη με την εντολή όσο, είχαμε πει ότι θα χρειαστούμε μια μεταβλητή, παράδειγμα η γιώτα, η οποία θα ξεκινήσει να μετράει από το 1 και θα τερματίσει να μετράει, το δίνουμε με τη συνθήκη, στο 10. Δηλαδή θα μετρήσει 10 επαναλήψεις, θα κάνει 10 επαναλήψεις. Πριν το τέλος επανάληψης, ας το βάλουμε κάπου εδώ, είχαμε πει ότι πρέπει να αλλάζουμε τη τιμή της μεταβλητής γιώτα. Δηλαδή, τι είπαμε μέχρι τώρα, γιώτα, γιώτα συν 1. Η μεταβλητή γιώτα θα ξεκινήσει να μετράει από το 1 μέχρι το 10 ανά 1. 1, 2, 3, σε κάθε επανάληψη θα εκτελούνται οι εντολές που θα βρίσκονται σε αυτό εδώ το κομμάτι της όσο. Οπότε, αν βάλω εδώ την εντολή, διάβασε βαθ, η μεταβλητή βαθ που θα αντιστοιχεί στο βαθμό, θα εκτελεστεί 10 φορές. Θα διαβάσει τους βαθμούς 10 μαθητών. Ας βάλουμε και ένα μήνυμα. Γράψε σε εισαγωγικά, δώσε το βαθμό του μαθητή και δίπλα γιώτα. Αν εκτελέσουμε τον αλγόριθμό μας και όλα πάνε καλά, θα εμφανίζεται εδώ το μήνυμα, δώσε το βαθμό του μαθητή 1, 12, δώσε το βαθμό του μαθητή 2, 8. Παρατηρούμε σε αυτό το κομμάτι της οθόνης ότι η μεταβλητή γιώτα μου δείχνει σε ποια επανάληψη είμαι, η μεταβλητή βαθ μου δείχνει το τρέχοντα βαθμό. Σε αυτή την επανάληψη έχω δώσει το βαθμό 8 για τον δεύτερο μαθητή. Συνεχίζουμε. Αφού δώσουμε το βαθμό 8, διαβάζουμε τον επόμενο βαθμό, 17, 19 και ούτω καθεξής. Αυτό θα γίνει 10 φορές. Έβαλα βαθμό στη τύχη, σταμάτησε πλέον ο αλγόριθμος μου, δεν εκτελείται. Ο μετρητής τώρα. Ας πάρουμε το εξής σενάριο, δώσαμε εμείς τους βαθμούς αυτών των μαθητών. Θέλουμε να ξέρουμε, για στατιστικούς λόγους ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο, πόσοι μαθητές πέρασαν τη τάξη. Από τη στιγμή που γνωρίζουμε ότι για να περάσουμε την τάξη πρέπει να έχουμε βαθμό 10 και πάνω, ας πάρουμε το εξής παράδειγμα. Σε αυτό εδώ το σημείο βλέπουμε ότι πάνω από 10 έχει 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 μαθητές. Αυτό είναι ένας μετρητής. Δηλαδή, από τους βαθμούς που έχουμε δώσει στην άσκησή μας, από τους βαθμούς που θα δώσουμε εδώ στις 10 επαναλήψεις, θέλουμε να ξέρουμε πόσοι έχουν βαθμό πάνω από 10. Για να το κάνουμε αυτό, θα χρειαστούμε ένα μετρητή. Και τι είναι ο μετρητής? Μία μεταβλητή. Βασικά στην άσκησή μας εδώ ήδη υπάρχει ένας μετρητής, η μεταβλητή Ι, η οποία μας βοηθάει να κάνουμε τις επαναλήψεις. Αυτό το λέμε και μετρητή επαναλήψεων. Τώρα θα τοποθετήσουμε μία νέα μεταβλητή. Ας πούμε, τη μεταβλητή θα την ονομάσουμε πλήθος. Το όνομα είπαμε, βάζετε ό,τι όνομα θέλετε εσείς στις μεταβλητές σας. Στην αρχή αρχικοποιούμε. Η μεταβλητή πλήθος πήρε τη τιμή 0 πριν από την επανάληψή μου, πριν από την όσο. Μέσα στην επανάληψη θα έχουμε μία συνθήκη συνήθως για τους μετρητές. Δηλαδή, τι θέλουμε εμείς? Η μεταβλητή πλήθος να αυξάνεται ανά 1, 2, 3, κάθε φορά που βρίσκω μαθητή που έχει βαθμό μεγαλύτερο ίσο του 10. Άρα, χρησιμοποιώντας την εντολή αν, θα γράψουμε αν η μεταβλητή βαθμός, ο βαθμός δηλαδή του κάθε μαθητή,
είναι μεγαλύτερη ή ίση από 10, τότε τι να κάνει, να αυξάνει τη μεταβλητή πλήθος ανά 1. Δηλαδή, πλήθος συν 1. Τέλος αν. Τι παρατηρούμε τώρα, ότι μέσα στην επανάληψη η μεταβλητή πλήθος θα αυξάνεται κατά 1 μόνο αν ο βαθμός κάποιου μαθητή είναι μεγαλύτερος ίσως του 10. Και η μεταβλητή γιώτα παρατηρούμε ότι έχει, μοιάζει πάρα πολύ και κάνει σχεδόν το ίδιο πράγμα. Αυξάνεται κατά 1, αλλά σε κάθε επανάληψη δεν την έχω μέσα σε μία αν, γι' αυτό τη λέμε αυτή μετρητή επαναλήψεων. Ενώ η μεταβλητή πλήθος μετράει ανάλογα με μία συνθήκη το μέγεθος που θέλουμε. Όταν τελειώσει η επανάληψη και μόνο τότε βέβαια θα έχουμε τα τελικά αποτελέσματα. Δηλαδή αν βάλω εδώ την εντολή γράψε οι μαθητές περνάνε την τάξη είναι και δίπλα τη μεταβλητή πλήθος χωρισμένη με κόμμα, θα μου εμφανίσει πόσοι μαθητές είχαν με τιμή βαθμό, συγγνώμη, μεγαλύτερο ίσο του 10 από το παραπάνω σύνολο. Θα βάλω εδώ μια διάβαση, δεν θα χρειάζεται να το κάνετε, αλλά για να σταματήσει να μην κλείσει ο αλγόριθμος και να παρακολουθήσουμε τα αποτελέσματά του και ας προσπαθήσουμε να εκτελέσουμε τώρα τον αλγόριθμο. Ξεκινάει ο αλγόριθμος και μου ζητάει, δώσε το βαθμό του πρώτου μαθητή, του μαθητή 1. Ο πρώτος μαθητής έχει 18. Εδώ παρατηρούμε σε αυτό το κομμάτι τι έχουμε μέχρι τώρα στη κάθε μεταβλητή. Η μεταβλητή Ι έχει τη τιμή 1. Βρίσκομαι στην πρώτη επανάληψη. Η μεταβλητή πλήθος έχει τη τιμή 0. Την αρχικοποιήσαμε εδώ και δεν έχω βρει ακόμα κανέναν μαθητή ο οποίος έχει βαθμό μεγαλύτερο ίσο από 10, αφού δεν έχω δώσει ακόμα τιμές. Και η μεταβλητή βαθμός είναι ο βαθμός του τρέχοντα μαθητή. Τι βαθμό δίνω στην κάθε μία από τις 10 επαναλήψεις. Τώρα που έδωσα το 18. Βλέπουμε ότι η μεταβλητή Ι προχώρησε στην επόμενη επανάληψη, μας δείχνει το 2. Το πλήθος είναι 1 γιατί ήδη βρήκα έναν μαθητή εδώ που έχει βαθμό μεγαλύτερο ίσο από 10 και η μεταβλητή βαθμός περιμένει να δώσω μια καινούργια τιμή. Ο επόμενος μαθητής έχει τη τιμή 9, δηλαδή δεν περνάει τη τάξη. Τι παρατηρούμε, ότι η μεταβλητή πλήθος δεν έχει αλλάξει τιμή, δεν μπήκε στην αν να εκτελεστεί η συγκεκριμένη εντολή. Οπότε έμεινε 1 που ήταν ο πρώτος μαθητής. Άμα στον επόμενο μαθητή προφανώς δώσω τη τιμή 15, καταλαβαίνουμε ότι η μεταβλητή πλήθος θα αυξηθεί κατά 1. Άλλος ένας μαθητής πέρασε τη τάξη. Το βλέπουμε εδώ πέρα. Έτσι. Θα παρατηρούμε τα αποτελέσματά μας. Ας δώσω τώρα λίγο γρήγορα και άλλες τιμές μαθητών. Περνάει την τάξη. 17 περνάει την τάξη. 16 περνάει την τάξη. 7 δεν διάβαζε καθόλου. 5 άντε για του χρόνου τα λέμε πάλι, 18, έναν αριστούχο μαθητή με 19 και άλλον έναν με 20, είμαστε ακόμα μόλις τελειώσαμε τις τιμές μας. Παρατηρούμε ότι οι μαθητές που πέρασαν την τάξη είναι 7, μας λέει ο αλγόριθμος μας. Έτσι, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, σας θα πάρουμε από την αρχή, να μεγαλύσουμε λίγο αυτό το παράθυρο. 1, 2, 3, 4, 5, 6 και ο τελευταίος αριστούχος μας 7. Αυτό προφανώς θα μεταβάλλεται ανάλογα με τις τιμές που έδωσα, δηλαδή αν εκτελέσω τον αλγόριθμο και δω ότι έχω ένα τμήμα. Ο πρώτος έχει 9, ο δεύτερος έχει 7, ο άλλος έχει 6, δεν θέλουν να έρθουν στο σχολείο, ο άλλος έχει 5, ο άλλος έχει ξανά 9, ένας έχει 11, πάλι καλά που πέρασε, και οι άλλοι έχουν ξανά 5, 4, 3, 5. Ο τελευταίος μαθητής, βλέπουμε ότι μόνο ένας μαθητής από αυτό το σύνολο πέρασε τη τάξη. Τι θέλω ακόμα να παρατηρήσετε, ότι πού θα εμφανίσουμε το τελικό μας αποτέλεσμα, πόσοι μαθητές πέρασαν τη τάξη. Μετά την επανάληψη. Για ποιο λόγο αυτό? Γιατί μέσα στην επανάληψη, με την αν και με το διάβασε, ακόμα υπολογίζουμε πόσοι μαθητές πέρασαν τάξη. Αν δεν τελειώσω και με τους 10 μαθητές μου, δεν υπάρχει περίπτωση να βρω το τελικό αποτέλεσμα. Ακόμα υπολογίζεται το πλήθος.
που αλλού μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τους μετρητές. Σε πολλές ασκήσεις θα χρειαστεί να κάνουμε κάποια στατιστικά. Ας πούμε ότι σε αυτή την άσκηση δεν μας ζητούσε πόσοι μαθητές πέρασαν την τάξη, όπως την κάναμε μέχρι τώρα, αλλά μας ζητάει ποιο είναι το ποσοστό των μαθητών που περνάνε την τάξη. Για να βρούμε το ποσοστό, τι θα χρειαστεί να κάνουμε. Να δούμε πόσοι μαθητές πέρασαν την τάξη, δηλαδή το πλήθος όπως το κάναμε ήδη στο προηγούμενο παράδειγμα, και να ξέρουμε πόσοι είναι όλοι οι μαθητές. Το ξέρουμε από την εκφώνηση της άσκησης ότι είναι 10 οι μαθητές. Άρα το ποσοστό που περνάει στη τάξη είναι όσοι πέρασαν, ας πούμε 8 στους 10, 80%. Σε αυτή την περίπτωση, μετά το τέλος επανάληψης, αντί να εμφανίσουμε τη τιμή της μεταβλητής πλήθος, θα χρειαστεί προφανώς να κάνουμε κάποια πράξη. Σε μια νέα μεταβλητή, ας την πούμε μη όμικρον από μέσος όρος, θα κάνουμε τον εξής υπολογισμό. Θέλουμε το νούμερο των μαθητών που πέρασαν την τάξη, που είχαν βαθμό πάνω από 10. Στην περίπτωσή μας, αυτό, γι' αυτόν ακριβώς το λόγο βάλαμε τη μεταβλητή πλήθος. Αυτή υπολογίζει ανάλογα με τις τιμές που θα πληκτρολογήσουμε πόσοι πέρασαν την τάξη. Άρα, ο μέσος όρος είναι πλήθος διά 10. Προφανώς το αποτέλεσμα εδώ θα εμφανιστεί, αν ήταν 8 η μεταβλητή πλήθος, αυτό θα εμφανιστεί 0,8, που είναι το 80%. Οπότε, ήδη η μεταβλητή μέσος όρος είναι ένα ποσοστό, αλλά αν θέλουμε να το εμφανίσουμε σε ποσοστό επί της 100, θα βάλουμε και ένα επί 100 στο τέλος. Θα μου πείτε, χρειάζεται να βάλω παρενθέσεις και να μην βάλω παρενθέσεις, η διαίρεση και ο πολλαπλασιασμός έχουν την ίδια ιεραρχία, οπότε από αριστερά προς τα δεξιά θα υπολογιστούν οι πράξεις, δεν χρειάζονται, αλλά αν θέλετε μπορούμε να βάλουμε και τις παρενθέσεις. Να βάλουμε και ένα μήνυμά μας και ένα μήνυμα, γράψε το, ξέχασα τα εισαγωγικά, το ποσοστό των μαθητών περνάν την τάξη είναι, κλείνω τα εισαγωγικά, και αν θέλει να συνεχίσω στην άδειλη γραμμή, στη μεταβλητή μη όμικρον έχουμε το ποσοστό των μαθητών. Θα μπορούσατε να την ονομάσετε όπως θέλετε. Πώς, ποσοστό, τη μεταβλητή, το γνωρίζετε. Για να δοκιμάσουμε και εδώ τα αποτελέσματά μας. Αν εκτελέσουμε την άσκηση και δώσω κάποιες τιμές, πρώτος μαθητής, ας πούμε, έχει βαθμό 19, περνάει την τάξη, το ίδιο και ο δεύτερος με 12, με 15 ο τρίτος, ο επόμενος δεν περνάει την τάξη με 9, ίσα που δεν περνάει, το ίδιο και ο φίλος του εκεί, το νούμερο 5, το 12, ο άλλος έχει 12, 14, 16, 18, ως τώρα έχω βάλει 7 μαθητές που περνάνε την τάξη, βάλω και άλλον έναν που δεν περνάει την τάξη, 7 μαθητές περνάνε την τάξη, 70% θα περιμένουμε να δοθεί το αποτέλεσμα. Αν πατήσω Enter, βλέπουμε το ποσοστό των μαθητών που περνάνε την τάξη είναι 70,0, 70%. Και αυτό επειδή βάλαμε το επί της 100 εδώ πέρα. Αν δεν βάζαμε το επί της 100 θα εμφανιζόταν 0,7, που έτσι κι αλλιώς είναι ποσοστό, έτσι το 0,7 είναι 70%. Παρακάτω θα λύσετε μερικές ασκήσεις, θα έχω βάλει κάποιες ασκήσεις στη γραμμή μάθησης, θα ασχοληθείτε με αυτό και στη συνέχεια θα περάσουμε στους αθροιστές που μοιάζουν πάρα πολύ με τους μετρητές. Αν καταλάβουμε τους μετρητές θα είναι πολύ εύκολο το πέρασμα και στους αθροιστές.